Το λέω για άλλη μια φορά, το λέω εγώ για πρώτη φορά, αλλά θέλω να το πέρα κάτω από ακούς για πρώτη φορά. Πώς? Αυτό θα πει το πράγμα αρκετή. Ναι. Μας θέλει, λέει, και μας εκτιμά έναν ένας χωριστά, αλλά δεν μας θέλει, λέει, όλους μαζί. Αυτό είναι ανέκδοτο. Αυτό είναι ανέκδοτο. Επειδή λοιπόν, μα εμείς δεν ξεκινήσαμε όμως δευτερή έτσι. Είναι η σημασία της. Εμείς ξεκινήσαμε για να βοηθήσουμε τον Δήμο. Εμείς δεν κατεβήκαμε κάτω, αν θες, αν δει αντιποτική παράταξη, για να κάνουμε αντιπολίτευση στον Δήμο. Και αυτό του Δημάρχου και της Δημοτικής Παράταξης της κυβερνώσεως, εμείς το είχαμε κάνει σαφέστατο, επανειλημμένο. Επειδή λοιπόν ο Δήμος μας γράφει, μισό λεπτό παιδιά, τελειώνω. Επειδή ο Δήμος μας γράφει, επειδή από την άλλη πλευρά σε σχέση με τη συμμετοχή του κόσμου υπάρχει μια αδιαφορία ή δεν ξέρω τι άλλο, εν πάση περιπτώσει υπάρχει, εγώ το έφερα το θέμα, δεν πήρα απάντηση. Θα το δούμε ίσως στο μέλλον. Και επειδή πριν από ένα μήνα είχα κάνει εγώ μια πρόταση στη γραμματεία σε σχέση με όλα αυτά, δηλαδή λέω παιδιά, και εδώ έρχομαι βέβαια πολύ κοντά σε μια άποψη εδώ, του Λευτέρη, όταν εγώ επικοινώνησα πριν από ένα χρόνο μαζί του, ας πούμε, για να συμμετέχει στην κίνηση, ο Λευτέρης σαφέστατα μου είπε ότι δεν γίνεται τίποτε αν δεν πάρει σχήμα δημοτικής παράταξης, η οποία θα αναλάβει τα πράγματα και θα δρομολογήσει αυτά. Επειδή λοιπόν είχα υπόψη μου αυτή την σκέψη του Λευτέρη σε σχέση, επαναλαμβάνω, με το αποτέλεσμα ενός χρόνου συγκίνησης, πριν από ένα μήνα είχα κάνει την πρόταση συγκίνηση ότι παιδιά, ας περάσουμε λίγο στο διατάφτα να δούμε τι. Μπορεί να υπάρξει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα υποστηριχθεί από την κίνηση και όχι μόνο, ούτως ώστε να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, και μην μου πείτε, λέω, ότι είναι νωρίς, τα 2-2,5 χρόνια πόσα είναι μέχρι τις εκλογές, είναι αργά ίσως. Λοιπόν, να βρεθεί κάποιος άνθρωπος, λέω, ο οποίος θα υποστηριχθεί, μπάσκετ λοιπόν και βγει και διορθώσει όλα αυτά τα κακώς κείμενα που λίγο έως πολύ είπαμε εδώ πέρα οι περισσότεροι, και να κάνει και άλλα 5 πράγματα. Από εδώ μέσα να κοιτάξει, μόνο στο 10 από εδώ. Ναι, λοιπόν. Πώς τώρα, δεν πρέπει να πάω. Επειδή λοιπόν την πρόταση αυτή την είχα κάνει εγώ πριν ένα μήνα στην κίνηση και κατά κάποιο τρόπο είναι καλυμμένο, βλέπω ότι και εδώ τώρα, δηλαδή και ο Άκης λίγο έως πολύ κάπου εκεί κατάληξε, άσχετα αν δεν το πέφτει. Ξεκάθαρα. Κάτι τέτοιο εννοούσε ο Άκης. Ο Ανδρέας το είπε, ο Μάκης το είπε, ο φίλος εδώ, ο Ανδρέας ο πολίτης το είπε, και ο Λευτέρης, σε πάση περιπτώσει, το είπε. Να δούμε λοιπόν μήπως η λύση είναι τελικά αυτή. Τίθεται βέβαια ένα θέμα. Ποιος θα είναι αυτός, ποια θα είναι αυτή, μικρός, μεγάλος, αυτό, αυτό, ο οποίος θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία, εγώ βέβαια, και τελειώνω, όταν είχα κάνει τη συγκεκριμένη πρόταση πριν από ένα μήνα στην κίνηση, είχα υπόψη μου συγκεκριμένο άτομο. Δεν έχω πει τίποτα, δεν το έχω πει τίποτα. Όχι, γιατί περίμενα να δω τι θα γίνει. Αν λοιπόν συμφωνήσουμε σε αυτό, εγώ μπορώ να προχωρήσω, να έρθω σε επαφή με το συγκεκριμένο άτομο, να δούμε αν θέλει, γιατί εγώ νομίζω ότι τις προϋποθέσεις τις έχει. Εγώ μπορώ να πω και 11, πόσοι είναι. Μάλλον, εντάξει, ομάδα. Τουλάχιστον οι 11 είναι μεγαλύτερα από την Ελλάδα. Εδώ είναι πρόβλημα στην κίνηση, για την κίνηση αυτό. Αυτό το γεγονός ότι μένουμε εδώ. Επομένως και η δημοτική παράταξη πρέπει να είναι βασικά εκεί. Για να πει τη σχέση, δηλαδή που δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα, είναι δεν έχει κάνει, δεν έχει οργανώσει σαν, δεν έχει κάνει για την καθημερινότητα όπως στο Μεγανής. Δεν έχουμε κάνει τίποτα για την καθημερινότητα. Δηλαδή γίνονται εκδηλώσεις, δεν έχουμε κάνει το τίποτα το καλοκαίρι.
φέρανε, ξέρω εγώ, μια λεπτή ορχήστρα. Το καλοκαίρι, δηλαδή, που μαζεύονται όλοι από την Αθήνα, από την Πάτρα, από τα Γιάννα, από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει ανάγκη ο Αθηναίος να δει το τέλος. Το έχει μπουκτήσει όλο το χειμώνα. Το θέμα είναι αυτή τη δήλωση, να γίνονται το χειμώνα. Υπάρχει πρόβλημα και στην επικοινωνία με τους ντόπιους, αλλά δεν έχουμε κάνει μία πρόταση σαν κίνηση για την καθημερινότητα. Άμεσως, η καθημερινότητα που κάνει είναι δύσκολη και αυτοί που το ζουν το ξέρουν. Και εμείς σαν κίνηση δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κάνει ούτε μία πρόταση. Λοιπόν, δεύτερη. Άλλο. Εντάξει, εγώ ήθελα να πω το εξής. Ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη Λυσίδη. Με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον Τάσο, από όλους, οι ριχαστικές καταστάσεις. Έχω υπόψη μου την τελευταία ανακοίνωση της κίνησης, την τελευταία ανακοίνωση του Μαρτίου 2011. Δεν τελευταία. Η κίνηση που με ενώθατε στην δράση ή ριχασμός, ο τίτλος. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι είναι, ακριβώς. Είναι η πραγματική κατάσταση. Συνεπώς, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν πολλοί, μα πάρα πολλοί, οι οποίοι δεν αντέχουν αυτή την κατάσταση και αναζητούν μια στέγη. Κάνω τα πράγματα πολύ ρεαλιστικά και πολύ πρακτικά. Αναζητούν μια στέγη. Η οποιαδήποτε κίνηση η οποία θέλει να ενασχοληθεί με τα δημοτικά δρόμενα, η οποιαδήποτε κίνηση. Δεν μπορεί και δεν υπάρχει πουθενά, είτε σε κομματικό επίπεδο, είτε σε δημοτικό επίπεδο, δεν είναι ποτέ της ίδιας κατά κανόνα, έτσι, σε δημοτικές παρατάξεις. Ποτέ δεν ήταν του ιδίου πολιτικού φάσματος ή του ιδίου κομματικού φάσματος, να το πω πιο απόδειξη του στον συντελικό μας. Ποια παράταξη είναι μονοκομματική, ουδεμία, από όσο θυμάμαι, τουλάχιστον στους Δήμους. Καμία. Και μάλιστα παίρνουμε όλη μια σημαία και λέμε ανεξάρτητος συνδυασμός. Ανεξάρτητος συνδυασμός, είμαστε μέσα όλοι. Καλώς, λέω εγώ. Για την κίνηση ενεργών πολιτών θεωρώ ότι είναι μια θετική κίνηση. Όμως, θα αναφερθώ τώρα σε ένα πράγμα. Όποιος ξεκινήσει να δημιουργήσει μία κίνηση, είναι απαραίτητο να κάνει μία σύνθεση προσώπων και ιδεολογίων. Δημοτική, για δημοτική πάντα μιλάω εγώ, έτσι. Εγώ δεν μιλάω για κομματική ή για, όταν λέω, κίνηση πολιτική. Μιλάω πάντα για δημοτική κίνηση. Είναι απαραίτητο να κάνει μία σύνθεση ιδεολογιών, προτάσεων, σκέψεων και να βγει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το έχει ανάγκη σήμερα το Μεγαλής. Το είχε πάντοτε βέβαια, τουλάχιστον στις δημοτικές περιόδους, που είχε πάντοτε. Και όταν μιλάμε συνεπώς για δημοτική κίνηση, να μετατραπεί η κίνηση ενεργών πολιτών σε δημοτική κίνηση, αυτό θα πράξει υποχρεωτικά. Δεν μπορεί δηλαδή να μην γίνει αυτή η σύνδεση. Διότι έτσι θα κερδίσει και το γηγενή εκεί, το τόπιο. Θα ακολουθήσει και εκείνο. Σίγουρα θα ακολουθήσει. Μια μερίδα. Και όταν μιλάμε για δημοτική κίνηση, δεν σημαίνει ότι θα γίνει μια δημοτική κίνηση η οποία αύριο θα κερδίσει τις εκλογές και θα πάει να εφαρμόσει το πρόγραμμα. Δεν πάμε σε αυτή τη λογική. Πάμε στη λογική ότι προκειμένου εμένα ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος, να με ακούσει. Πολύ φρόνημα λέει ο Δήμαρχος σήμερα, εσείς τι είστε. Είμαι ο Τάσος Μάτζας, ο Λευτέρης ο Κατοπόδης. Ωραία, σε ακούμε. Πες τα Τάσο. Πες τα Λευτέρη, πες τα Μάτζα. Ένας δημότης. Δεν σε λαμβάνει υπόψη. Τι του λέει, του είπε ο Λάκης περιμένω. Εγώ είμαι, λέει, ξεχωριστά με όλους, αλλά όχι με όλους σας μαζί. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει, ναι, σε υπολογίζω σαν άτομο, σε ακούω, εντάξει, εγώ αποφασίζω. Για να καταλήξω. Δεν μπαίνω στα ειδικότερα θέματα, λιμάνι, φανάρι, από αυτά. Αυτά είναι τα τοπικά πράγματα.
ό,τι να λέμε τώρα είναι άνευ αποτελέσματο και άνευ αντικρίσματο. Η άποψη δική μου είναι ότι εφόσον ξεκίνησε πολύ καλά και τάραξε τα νερά η κίνηση ενεργών πολιτών, θα πρέπει προοδευτικά, το λέω αύριο το πρωί, να μετασχηματιστεί σε μια αν έχουν τα μέλη τόσο μεγάλη επιθυμία και αγαπούν τον τρόπο που δεν αναπτυχθώ. Δεν το αναπτυχθώ αυτό, όσοι είμαστε εδώ τουλάχιστον. Θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε μια δημοτική γύρση. Γιατί? Διότι θα αποκτήσει μια θεσμική ιδιότητα. Και δεν μπορεί να σε αποκρούσει ο εκάστοτε δήμαρχο να πει πώς είσαι εσύ, κύριε Μάκη, είμαι ο πρόεδρος της δημοτικής κίνησης που πήγαν και τώρα. Άρα θα ακούσει τις απόψεις. Άρα θα μπορέσεις εσύ με μια πλατφόρμα που θα έχει φτιάξει στο καταστατικό σου, μια ιδεολογική πλατφόρμα, όχι με την έννοια της ιδεοπολιτικο-οικονομικής κατάστασης, των πραγμάτων και της πραγματικής κατάστασης του νησί. Είναι απαραίτητο, εφόσον συνεχιστεί, να μετασχηματιστεί σε μια δημοτική παράταση. Με ποιο τρόπο? Αυτό συζητιέται και βγαίνει στον άνθρωπο. Εάν δεν γίνει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι ό,τι πω εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι πει ο Τάσος, ό,τι πει ο Λάκης, ό,τι πει ο οποιοσδήποτε μεμονωμένα, θα αντιμετωπίσει την άρνηση, τη χλέβη, την τζακομάρα, τα προσωπικά και τελειώνει εκεί η ιστορία, διότι και οι άλλοι που κάνουν αυτή τη δουλειά εκεί κάτω, δηλαδή εννοώ όσοι ασχολούνται με τα δημοτικά, ασχολούνται με κάποιο σκοπό. Μα θέλεις προσωπικό, θέλεις ατομικό, θέλεις δημοτικό, θέλεις οτιδήποτε, έχουν μια ιδεολειψία με αυτό. Εάν αποκτήσεις συνεπώς και τελειώνει μια θεσμική ιδιότητα η κίνηση, με εκπρόσωπο, πολύ σωστά ποιος το είπε αυτό, εσύ, πολύ ωραία, με, δηλαδή ιεραρχικά, ιεραρχία, πλέον. Καταστατικό, εάν ο Άκης ο Κατοπόδης, που συμμετείχε ο υποψήφιος δήμαρχος, δεν έκανε την κίνηση και δεν έβγαινε αρχηγός της παράταξης, συνέθεσε ενδεχομένως κάποια πρόσωπα και δεν έβγαινε μπροστά ο Άκης, ποιος θα τον ήξερε τον Άκη να πάρει το 5% και να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο? Για πείτε μου, είπα με συγχωρείς Άκη, αναφέρομαι σε σένα, είσαι παραδιώτης φίλος και τα λέμε για να τονίσω και να κάνω πιο παραστατικό το παράδειγμα αυτά τα οποία είμαι κάθετος εγώ ότι πρέπει η κίνηση να μετασχηματιστεί προοδευτικά βεβαίως. Και έρχομαι και σε αυτό που λέει το παιδί. Εκείνος ο οποίος θα συμμετάσχει στην κίνηση αυτή, ασφαλώς και θέλει να προχωρήσει, ασφαλώς θα έχει μέσα στο μυαλό του ότι δεν θα κάνει ένα πολλό από τη στάση γρήγορα δημοτική πολιτική. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί στο Μεγαλύσι αναζητούν στέγη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αυτή είναι η άποψή μου και την υποστηρίζω σταθερά. Εάν παρεμβείτε λοιπόν την κίνηση δεν μπορεί να κατηγορήσει την δημοτική παράταξη, δεν θα πρέπει να σταματήσει. Όχι, όχι, σαφώς, εντάξει. Δεν λέω ότι πρέπει να διαλυθεί, σαφέστατα. Άρα, ο καθένας είναι ένας σοβαρός προβληματισμός εδώ για το πώς θα είναι το θέμα της σχέσης. Να συμπληρώσω μάχη. Πολύ. Και βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν μια πλατφόρμα η οποία θα αναφέρεται στα προβλήματα. Θα αποκλειστικά στα προβλήματα του νησού. Για τη σύνδεση των προσώπων. Και όποιος θέλει, μένει. Και βέβαια την υπερδυσυγνώμητα σου. Και βέβαια, αυτή τον μετασχηματισμό δεν μπορεί να την κάνω και 150 άτομα. Πώς θέλει, 150 άτομα. Θα γίνει, έτσι σχηματίζονται οι κινήσεις. Γίνονται σε στενό κύκλο και μετά βγαίνουν στον κόσμο κάτω, αυτοί είμαστε.
Δεν είμαι ο Λευτέρης, ο Μάκης, ο Γεράσιμος, ο οποιοδήποτε και λέω την άποψή μου ατομικά. Α, σε κλωτσάει, σε πετάει και ο καλά του να ακούσει. Και σε εξωτερώνει, είναι δύο φορές. Δεν είναι κανόνας. Μα πώς θα βρεις επικοινωνία όταν... Διότι ατομικά δεν θα βρεις επικοινωνία. Τώρα μπαίνει ο... Δεν θα βρεις επικοινωνία. Το προβληματισμό είναι πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει. Είναι ένα επόμενο θέμα όμως αυτό. Τώρα αν είναι εφικτό ή όχι. Δεν λέω τώρα. Θα σου πω για εσένα. Προοδευτικά. Για τον Νίκο λέω. Εγώ για άλλη μια φορά θα συμφωνήσω με τον Χάρη. Η κίνηση πρέπει να αποκτήσει κοντά το σεξ. Η κίνηση πρέπει να αποκτήσει πρόταση. Δίνω όμως πολύ μεγάλη σημασία, στον τρόπο που θα αποκτήσει πρόταση, στη διαδρομή. Δεν θέλω το μοντέλο να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε στην κοινωνία αυτοί είμαστε, ποιος θέλει να ακολουθεί. Θέλω η πρόταση να βγει μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου. Εκεί για μένα είναι η διαφορά μου αυτό, από εκεί θα ξεκινήσει να είμαστε διαφορετικοί από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα στο μηχανισμό. Επιμένω στη συμμετοχή του κόσμου και στη συζήτηση, την πολιτικοποίηση του ατόμου για το μεγαλύτερο. Προτάσεις που θα δούμε στην κοινωνία, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα και τόσο μαύρα σχέδια. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βρεθούν στο πλευρό. Τι βήματα που πρέπει να κάνουν. Πρώτον, το είπα να κάνω και τη σύνδεση που ο φίλος μου ο Λάκης. Εγώ πάω αγαπητέ. Έχουμε μείνει μόνο στα site. Πρέπει να βρούμε διαφήμιση. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε για να βγούμε στον κόσμο. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ένα λεπτό. Αν συμφωνεί με την. Να λύσουμε το θέμα. Με το να πάρει η κίνηση να γίνει να μορφή. Το πόσο λίγο στο πρόβλημα αυτό έχει σημασία πώ θα γίνει η διαδρομή. Αυτό το συμφωνώ. Έτσι, για μένα αυτή τη σημασία έχει η διαδρομή σημαντικότερο ρόλο παρά να καταλήξει η δημοτική παράταξη. Όχι. Μια δημοτική παράταξη. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Πρέπει να πάρουμε σε άνθρωπο να γίνει η δημοτική παράταξη. Αυτό θα βγει η διαδικασία. Γιατί να πούμε διαδικασία. Να κλείσουμε το θέμα του απομονισμού και να βάλουμε στο επόμενο. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μιλήσει, παιδιά, γιατί εντάξει. Το θέμα του απομονισμού και να βάλουμε. Γενικά και παρατηρήσεις. Ας μιλήσουμε κι άλλοι. Υπάρχουν μερικές φορές που να μιλήσουν και γενικού. Να κάνουμε το διατάφτα και μπορεί να... Να κάνουμε το διατάφτα σου. Εσύ μιλες πάλι από το διατάφτα. Λοιπόν, άσε πάμε στην επόμενη. Εγώ έχω βάλει ένα... Εγώ να το εξής, έτσι να κάνω μια σούμα. Νομίζω ότι από την κουβέντα βγήκε ότι ο ορισμός είναι θετικός. Η παρουσία μας είναι θετική. Έχει ταράξει τα νερά, έχει δημιουργήσει προσδοκίες, έχει δημιουργήσει ανησυχίες και από αυτή την άποψη εγώ προσωπικά και νομίζω η πλειοψηφία των παρισταμένων κρίνει θετική την παρουσία μας. Ότι υπήρξαν αρκετά προβλήματα και προβληματισμό με την έννοια ότι αυτά που είπαμε τέλος πάντων είναι γεγονός επίσης. Αυτό που βγαίνει από το πρώτο κύκλο των συζητήσεων είναι πώς πρέπει να προσεγγίσει και αν πρέπει να γίνει η δημοτική παράταξη ή αν παραμείνει σαν κίνηση εγώ πολύ. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και πάλι, ένα δεύτερο θέμα που έχω βάλει εγώ μην ομαλώσετε, αλλά εγώ το θεωρώ σημαντικό, είναι
πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Αντιπολίτευση, το Σύλλογο και τους άλλους συλλόγους του Ελληνικού. Αν εκτιμάτε ότι πρέπει να το συζητήσουμε σε έκταση που συζητάμε, διαφορετικά πάμε στο επόμενο θέμα. Αυτό που ήθελα να πω όμως σε ένα σημείο του πώς μας βλέπει η σημερινή δημοτική αρχή. Είναι έτσι όπως τα είπαμε. Ότι δηλαδή μας θέλει ξεχωριστά, δεν μας δέχεται σαν ομάδα και την καθημερινή. Αυτό εκφράζει και αυτό που βαράμε στο κεφάλι μας. Έτσι. Και αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Ένας σωστός δημοτικός άρχοντας, μια σωστή δημοτική αρχή, πρέπει να ευνοεί την παρουσία τέτοιων ανθρώπων και να θέλει να συνεργαστεί μαζί τους ή μαζί της. Το γεγονός ότι δεν μας δέχεται, δεν θέλει τη συνεργασία κλπ. Δείχνει το επίπεδό της ασφάλειας. Έτσι, η νοοτροπία, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ κακή πολιτική. Υπάρχει και η άποψη ότι καθένας που κυβερνάει έχει την δική του πολιτική γωνία και το δικό του προγραμματισμό. Καμία αντίρρηση. Δεν μπορεί να κατηγορήσεις τον οποιοδήποτε κυβερνάει ότι έχει πρόθεση να τιμωρήσει εσένα που είναι εσύ. Δεν θέλω. Πήγαινε εσύ και άραξε τα πράγματα. Δεν απαιτώ. Ο τρόπος που διαφοράς τους θέλει. Ο τρόπος που διαφοράς τον απαραίτητος. Όχι η διαφωνία του μαζί μας. Θα πάμε στο ποινικό. Ο τρόπος συμπεριφοράς τους. Θα πάμε στο ποινικό. Δεν πάμε στο ποινικό. Κακό. Αυτό που απαιτώ είναι να μ' ακούσει η Βουλή. Γι' αυτό κάνω. Αυτό που απαιτώ και θα ήθελα από τον Δήμαρχο του Ελλάδου είναι να μας ακούσει. Και να διαβάσει από αυτή τη θέση. Στο βαθμό που βρούμε σημεία, αυτό καταλάβει το πράγμα σε μια. Το καταγγείλαμε. Δηλαδή, ήταν εγγεγραμμένα και με θέσει και παρατηρήσει δεν ακούγονται στον Δήμαρχο. Δηλαδή, γεγάνε το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό είναι. Και ήταν Δημοτικό Συμβούλιο. Κατεβαίνετε δύο από τα δικά μα ή στέλνουμε μια πρόταση κάτω. Εμείς δεν θέλουμε να συμφωνήσω δήμαρχο. Ανήμονται και να συμφωνήσει. Θέλουμε να διαβαστεί. Αυτά τα 10 άτομα που βρίσκονται κάτι θα ακούσουν. Το ότι δεν το διαβάζει, αυτό είναι φασιστική νοοτροπία. Εκεί είναι το θέμα. Εκυρώνεται πίσω από τη μη θεσμική θέση. Εκεί πατάει. Και το θέμα δεν μπορεί να μην ακούσει εμάς την κίνηση, πρέπει να ακούει το κάθε ένα πολίτη το οποίο πηγαίνει. Γιατί δεν είμαστε στον Δήμο Βίρονα, στον Δήμο Πειραιά που είναι χιλιάδες ο κόσμος. Εκεί πέρα είναι μετρημένα κουκιά ο κόσμος. Και αυτούς πρέπει να ακούσει εκεί πέρα. Πάμε στο διατάφτα όπου μπορούμε να βάλουμε, αν θέλετε, και τη συνεργασία με την δημοτική αρχή, με τους συλλόγους κλπ. Θέλετε να τα βάλουμε όλα μαζί και να πάμε. Λοιπόν. Να πω κάτι σε αυτήν. Παρακαλώ. Χθε είδε το πιο σημαντικό. Είδε 25 θέματα. Δηλαδή η παρουσία τη κοινή ήταν ω εξή. Δύο άτομα να έχουν αναλύσει τα θέματα, να τα έχουν μελετήσει και να πάνε στο δημοτικό σημείο να παρέμβαση. Τώρα δεν θα συζητάμε τώρα θεωρίε περί απόψεων, α πούμε, ιδεολογικών κτλ. Είχε 20 θέματα βασικά, είχε δύο μήνες να κάνει συμβούλιο. Έβαλε βασικά θέματα για την πορεία του νησιού. Να μην τα αναλύσουμε τώρα, όλοι λίγο πολύ τα έχουμε δει. Δύο άτομα φεύγουν από την Αθήνα, έχουν κάνει προετοιμασία από εδώ στα θέματα, έχουν μαζέψει στοιχεία και πάνε κάτω και κάνουν παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει, δίχω παρουσία. Το να συζητάμε εδώ πέρα ιδεολογικά, εάν είναι έτσι ή αν είναι αλλιώς, εάν είμαστε υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν δίνουμε κανένα θέμα. Δεν είμαστε πρακτικοί. Εγώ για τον τρόπο του αναφέρω. Μπορεί να μην έγινε όπως το λες εσύ, που έχεις δίκιο, και αυτό που έγινε όμως την προηγούμενη φορά, που δεν έγινε έτσι, συγγνώμη. Ο τρόπος συμπεριφοράς ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν απαράδεκτος. Στο τέλος, όταν πας με προτάσεις, να μας ακούσεις. Πώς, ναι, αλλά πας με προτάσεις. Ήταν γραμμένα. Ήταν γραμμένα. Σκοτήκαμε τι έγινε. Επίτηδες δημιουργήσανε ένταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε λαγομαχία, βασαρία, δεν μας περάσανε έξω. Ρε Νάγκη. Εντάξει. Κοίτα, όχι, συγγνώμη, γιατί
Ο Αντρέας αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό. Μα δεν είπα ότι θα γίνει ξανά. Απλώς το αναφέρω το προηγούμενο του Αντρέα. Τι έχει συμβεί. Έχουνε πολλά εργαλεία πρώτα από τις 3 μέρες αναγγέλει σε 2 μέρες σαν δημοτικό συμβούλιο. Οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί ο κώδικα νομίζω εκεί πρέπει να του εργαζόταν. Τρει μέρε. Δύο μέρε. Κατάλαβε. Όταν παρίστασε εκεί πέρα, δεν μα λέει. Θα το συνεχίσει η πρόεδρο, θα το πάει να μην. Όχι δεν μα διαβάζει, αλλά δεν μα δίνει κάποιο λόγο. Υπάρχουν όμως δομές και δυνατότητες να κάνεις παρεμβάσεις και χωρίς αυτό, χωρίς θεματολογία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράδειγμα, έχουμε σκοπό να θέσουμε ένα θέμα. Το μελετάμε. Το μελετάμε ακριβώς. Υπάρχει όλη η υπηρεσία διατάξεων σε αιτήσεις αναφορές, το καταθέτουμε, διαβάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση τον νόμο και αν δεν το κάνει θέμα για να γίνει θέμα συζητήσεως ή δεν το κάνει, όμως διαβάζεται. Δεν το διάβασε άλλη. Δεν έχει δυνατότητα, δεν μπορεί. Ναι, αλλά δεν το διάβασε. Όταν κατατεθεί. Θα τον πλαφώ στο ψηλό, τι κάνει. Εγώ δεν το διάβασα. Εκεί θα πας στο περιφερειάρχη, θα το μετακινήσεις, θα το μεστείς πακέτο στο περιφερειάρχη. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ τονίζω τη συμπεριφορά του δημάρχου αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει. Αυτό το τονίζω εγώ. Θα το κάνεις μια φορά, θα τελειώσει. Κάνει τον απολογισμό, βάζει τόσο είπε αυτά που είπε και ξαφνικά, ενώ όπως κατάλαβα εκ των υστέρων, με σταυρωμένα πλέον, ήταν συνεννοημένοι μετά, σηκωθήκαν όλοι πάνω, λέγανε, τι πάτε ρε παιδιά. Δεν θα με ρωτήσω, κάνω μόνο μια ερώτηση. Σκορέφανε και φύγανε όλοι. Και ήταν προμετρημένος. Αυτός είναι ο χαρακτήρας και η τακτική του συγκεκριμένου δημάρχου. Να κοιτάς από τα συμβαίνοντα, μην αφήσεις τέτοια πράγματα. Αγγαλική προσταπία. Να πάμε στο διατάφρα. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Παρακαλώ, Στέφη. Στο διατάφρα. Στο διατάφρα. Να προτείνω ορισμένα πράγματα για να αποκτήσει δυναμική κίνηση. Ανεξάρτητα αν είναι κίνηση ή προχωρήσει σε ασυνδετικού βάσου. Να εντυπωσιάσουμε γραφεία στο Μεγαλύσσα. Για να πάρει τα πόδια είναι εκτιμάτων. Είναι γραφεία στο Μεγαλύσσα. Ποιο μαθήμα είναι τώρα. Και να το κρατήσουμε. Να κρατήσουμε. Θα μας τα κάψουνε με αυτήν κάθε τέτοια. Να πάει φωτιά σύννεφο να μου. Κάνε προβλήματα μόνος. Θα δούμε στον αγκαζάκι τι θα μου κάνει. Να κρατήσει η κρατήση. Σύμβημα. Έμβημα. Δεν θέλω σύμβημα. Λοιπόν, σήμα, να έχουμε σήμα. Τρίτο, ένα κλάδι. Αν μπορούμε με ηλιόν ή την ηλιόν δεν ξέρω τι. Τέταρτο, να διαφημιστεί. Τώρα πώς. Έστω που να έχω τα δημοτικά τα κάτω. Δεν κάνω. Δεν ξέρω με πείτε. Αλλιώς. Με απλό φεϊβολά. 5.000 φεϊβολά το καλοκαίρι και μέρα σε κάθε μέρα. Η θέση του κορτήσης. Με ελικόπτερο να φέρει να πέφτει, να φίξεις το τέτοιο όλο το μεγαλύτερο. Όλο το φεϊβολά. Συμφωνώ εγώ. Η πολιτική χώρο.
πολιτική κίνηση. Στροφίστε με να γίνει εδώ. Δεν θα πάρει το εξήγητο, κανένα πάλι, γιατί εγώ είμαι ο σύλλογος ο ίδιος. Δεν μπορεί να πάρει. Πολιτικές δράσεις γενικότερα. Ένα χώρος. Ένα χώρος. Μια συγκέντρωση. Μια συγκέντρωση. Μπράβο, σωστό. 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 Να... Ο Ανδρέας ο Ανδρέας. Λίγοι μπορεί να είμαστε σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα επιτυχθεί η συνάντηση αυτή που προγραμματίσαμε. Εγώ θα έρθει το ταξί. Αρχή, θα πρέπει να κατευθεί διάφορες προτάσεις σήμερα. Δεν ξέρω τι ψήφισε. Από εδώ λογικά θα πρέπει να γίνοντας μια πρώτη αυτή, αν μπορούμε σήμερα να αποφασίσουμε αυτή τη σφιχτή ομάδα τριών ανθρώπων, η οποία μέσα από τη σημερινή συζήτηση για τις προτάσεις που έχουμε κατατεθεί να διερευνήσει τις δυνατότητες που έχουμε από τις καθημερινές παρεμβάσεις που θα πρέπει να κάνουμε ή και με ποιο τρόπο μπορεί να καταθέσει πάντα σε συνδυασμό με την γραμματεία. Δεν υπάρχει συντρέχει λόγος, ας πούμε, να είναι η συνθήκη αυτή. Και τι προοπτικές μπορεί να δώσει και αν υπάρχουν αυτές οι προοπτικές για μετεξέλιξη. Μετεξέλιξη δηλαδή της κίνησης αυτής της μιας μοναδικής. Αλλά αυτό το νόημα που νομίζω ότι αποκολούσε σήμερα εδώ. Συγχρόνως, οι προτάσεις ώστε να περπατήσει αυτή η δυσκολία που έχουμε της επικοινωνίας και της παρέμβασης με το νησί. Με απλά, αλλά καθαρά, βήματα. Με αρμοδιότητες, με ευθύνες, ώστε να μπορούμε να κάνουμε συχνές με πιο δραστηριά είναι και δυνατότητα με δες παρεμβάσεις κάθε. Μα σήμερα λοιπόν νομίζω ότι μια ομάδα τριών ανθρώπων μπορεί να διερευνήσει όλα τα παιχνίδια, αλλά και συγχρόνως να περπατήσει. Το ξέρω. Και το επόμενο χρονικό διάστημα τα θέματα της κίνησής μας και σε ανοιχτή ίσως τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου ανοιχτή σκηνή, ανοιχτή εκδήλωση που έχει. Θέλω να καταλήξω το τι μέχρι τον έστρι και την πορεία. Υπάρχει αυτή η γραμματεία. Η γραμματεία πλέον αυτά τα 8 άτομα. Πόσα είναι. 8 άτομα. Σε δυσκολίες. Για να δούμε τη γραμματεία. Για δυσκολίες. Όχι, παράλληλα μπορεί να γίνει. Να γίνει επιμελήτηση. Με μεγαλύτερη ευθύνη, με μεγαλύτερη ευθύνη αυτό το τον νέο ανθρώπου που θα περπατήσει και θα πρέπει να το πάρει. Στόχος αυτής της ειδικής ομάδας είναι να προετοιμάσει μια ανοιχτή εκδήλωση. Εδώ είναι το τι λέγεται για Λέστερ. Εδώ είναι στο Μεγάλης. Μεγάλης. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ και στο Μεγάλης. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, όχι τώρα. Εδώ πρέπει να γίνει πρώτα και μετά. Υπάρχουν δύο θέματα αυτή τη στιγμή που είναι το μεγαλύτερο. Και εκκίνηση σε δύο σας κοινωνία. Σε δύο που θα δουλεύεις ακόμη. Ιστοσελίδα, ας πούμε, τι θεωρώ της κίνησης. Ώστε αυτή η σφιχτή ομάδα να διαχειρίζεται, τι θεωρώ απαραίτητη. Ιστοσελίδα της κίνησης. Ναι. Με όλους καθαρούς αυτούς που έχουμε ήδη συζητήσει, έτσι, με ονοματεπώνυμο, παρεμβάσεις, ιστορίες και τέτοια. Ίσως σηματοδοτεί και μια καθημερινή παρέμβαση αυτό, ναι, μέσω τα site,
είναι υπερατικό, είναι υπερατικό και λοιπά. Μια πολύ καλή προετοιμασία, αν μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτή την ελευθερία. Δεν θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι σήμερα να μιλήσουμε για το πράγμα, να μιλήσουμε για την εξέλιξη για το πράγμα. Αν δεν δουλέψουμε πρώτα προς αυτή την κατεύθυνση της λογικής. Τουλάχιστον μέσα από αυτή τη σημερινή συνάντηση να δώσουμε μια πορεία, 2-3-4 μηνών, το οποίο συγκεκριμένα και οι υπόλοιποι συζητήσεις. Πριν μιλήσω, άρχισα από μια κουβέντα εγώ για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση. Μέχρι στιγμής αυτό που είδαμε είναι ότι οι παρεμβάσεις μας είναι κυρίως μεγάλες ανακοινώσεις. Πρέπει να βγούμε άμεσα, ας πούμε, με μια πιο πρακτική εκδήλωση. Στη γραμματεία της κίνησης συζητήσαμε ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ να κάνουμε μια μερίδα, όπως μπορεί να το πει κανείς, με τα θέματα που φαίνονται ότι είναι καυτά αυτή τη στιγμή στο Μεγανής, που είναι τα θέματα των υποδομών. Κυρίως ο βιολογικός. Ο βιολογικός νερό. Αυτό πώς θα το βλέπαμε. Δηλαδή, όχι συγκέντρωση της κίνησης, είπαμε η μερίδα. Αυτό μετά. Εγώ λέω για άμεση. Η συζήτηση πρέπει να γίνει άμεση. Δεν έρχεται σε αντίθεση. Το βάλω στην ίδια συζήτηση. Να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ πέρα. Να σα πω ότι ανεξάρτητα αν θα γίνουν δημοτική παράταξη ή όχι. Γιατί με αυτό που λέμε, Αντρέα, ότι βάζουμε μόνο, μελετάμε το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, αν θα γίνει δημοτική παράταξη και δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Άλλο αυτό, ότι μπορεί 2-3 άτομα συμφωνώ σε αυτό να δει αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε δημοτική παράταξη. Αυτό μπορεί να πάρει μόνο 2-3 μήνες. Έτσι, μπορεί να πάρει και ένα χρόνο ολόκληρο. Εντάξει, ταυτόχρονα όμως πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε παρουσία. Γιατί αν δεν έχουμε παρουσία σε θέματα, δεν διάφορους τρόπους που θα εντάξει, θα χάσουμε στο παρουσία. Άκουσε να διευθυντήσω το ίδιο θα κάνει. Τώρα, φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα τα πράγματα όριμα να πάμε για, έτσι εκτιμώ εγώ, για να μετεξελιχθεί ακόμα σε δημοτική κίνηση. Μπορεί να προκύψει. Μπορεί και να μην προκύψει, δεν ξέρω. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως, της οργανωμένης παρέμβασης, νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Που ανεξαρτήτως αν είναι δημοτική κίνηση ή κίνηση πολιτών, είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει αυτά, πιστεύει σε γενικές γραμμές αυτά και βάζει κάποιους στόχους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με ένα ορατό διάστημα πούμε, να πάρθουν πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Και πιο πρακτικά θα πω. Μια γραμματεία, ένα. Δεύτερο, ένα συντονιστής της γραμματείας, παιδιά. Ο οποίος μπορεί να είναι σταθερός ή μπορεί και να αλλάζει κάθε τρίμηνο. Μην το θεωρήσουμε για να μην βγει κάποιος μπροστά και πούμε να ο δήμαρχος, ο καινούριος, ξέρω εγώ. Γιατί οι συγγυρμοί γίνονται, καταλαβαίνω. Αυτά έχουν υποθεί ήδη και όλα ναι, εντάξει, αν θέλουμε να το αποφύγουμε, μπορεί να πάει και έτσι. Υπάρχουν λύσεις για όλα αυτά τα θέματα. Πρακτικές και οργανωτικές κτλ. Τρίτον, η ιστοσελίδα που λέτε. Τώρα, εγώ θα έβλεπα κάτι όμως πιο κατά τη γνώμη μου ουσιαστικό. Που είναι το εξής. Να βγει ένα δίφυλλο, ένας χρόνος κίνησης πολιτών που θα λέει 5 γραμμές το ποιοι είμαστε ή το ποιοι δεν είμαστε, 5 θέματα που έχει μια γνώμη για το τάδε, αυτό να διακινηθεί κατά τη γνώμη μου, κυρίως το Μεγανής. Πρέπει δηλαδή ένα 48 ώρο να κατεβούν 5 άνθρωποι κάτω και να πιάσουν, να πάνε να κουβεντιάσουν, να μοιράσουν, να δώσουν, να κάνουν επαφές, να αρχίζει να γαργαλάει το πράγμα, δηλαδή να παίρνει μία σάρκα και ώστε να καταλαβαίνει και ο άλλος ότι εδώ υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που λέει αυτά, σκέφτεται αυτά και ούτω καθεξής.
Και τρίτον, μετέπειτα θα έβλεπα πέμπτο και θα έβλεπα μετέπειτα και συγκεκριμένο θέμα ή θέματα σε μια ημερίδα που θέλει να προετοιμαστεί όμως. Για τα αυτά και τα λοιπά. Νομίζω λοιπόν αυτά μπορούν τη στιγμή αυτή να δώσουν μια όθηση συγκίνηση και να ξανασυζητήσουμε. Ναι. Εσύ που μιλάς τότε με τον Δήμαρχο, θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή σε μια τέτοια ημερίδα? Τι θα πει μιλάω με τον Δήμαρχο, καταρχήν, αν θέλετε να το πάρω εγώ τηλέφωνο να έρθει, θα το πάρω. Όχι, να μας πεις αν μιλάς ή δεν μιλάς. Να μην μιλάς με τον Δήμαρχο. Πρέπει, δεν μιλάω, πώς δεν μιλάς. Όχι, είναι όλο. Σε τι επίπεδο να μιλάω. Άλλο. Σε αυτά τι επίπεδο εννοείται όταν μιλάω. Έχει μια σχέση. Όχι, δεν είναι αυτά τώρα. Έχεις μια σχέση εσύ. Εσύ δεν είσαι άσχετος με τα δημοτικά. Θέλω να πω. Εσύ είσαι σε μια διαδικασία. Όχι, έτσι μιλάς με τον Δήμαρχο, ας πούμε, στην γιορτή του. Χρόνια πολλά τι κάνεις, ευχαριστώ πολύ. Γιατί τώρα με τον παρακαλώ, αλλά λέμε. Άρα μιλάς. Λοιπόν, όχι, πραγματικά, εγώ ρωτάω. Ναι, ακούστε, επειδή ακούγονται πολλά. Θα έρθει σε μια ερώτηση. Έρθει και έρθει, θα θέλω να τα διαψεύσω όλα. Τι? Επειδή ακούγονται πολλά και διάφορα, θέλω να τα διαψεύσω όλα. Δεν έχω καμία σχέση με προοπτικές που ακούγονται. Έχουν ακούστε διάφορα, έτσι. Ακούγονται διάφορα, δεν θα γέρονται. Ο επόμενος δήμαρχος είναι προκαθορισμένος. Ναι, λέμε τώρα, έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι αν είναι ένα θέμα σοβαρό και κάνουμε σοβαρή δουλειά, εκ των πραγμάτων θα έρθουν όλοι. Έτσι νομίζω. Δεν είναι θέμα να μιλάω. Ναι, ναι. Δεν είναι θέμα να μιλάω. Και ήρθα σήμερα εδώ. Είναι ο Χαμηλός που ήρθα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται. Ήρθα και να ενημερωθώ. Θέλω να τονίσω ένα πολύ λεπτό σημείο που είναι η κακυποψία του κόσμου. Ο κόσμος είναι κακύποπτο, στη μεγαλύτερη του είμαστε κακύποπτο πάντα. Σε κάθε φάση δεν ξέρει ο άλλο τι έχει στο μυαλό του. Η κίνηση έχει πολύ χώρο δράση. Συμμετέχει στο κεβιστέ. Υπάρχει πολλοί κόσμο που είναι απογοητευμένο και βλέπει ότι ο καθένα κάνει κάτι, θέλει την εξουσία για κάποιο λόγο. Η κίνηση πρέπει να πείσει για τους σκοπούς της, πρέπει να πείσει ότι αυτό που αισθανόμαστε όλοι μας στο πάρκο του Μεγαλυσίου, να πείσει ότι έχει αυτούς σκοπούς. Και αυτό θα κάνει μέσα από δράση για να φέρει τον κόσμο. Απλά είναι πολύ βασικό, απλά έχει πολύ σημασία ο τρόπος να πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είναι λεπτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να δείξει ότι εγώ είμαι πάγια κοντά στο δήμαρχο. Δεν ξέρω πώς πρέπει. Είναι λεπτό το ζήτημα. Να δείξει ότι είμαι κάπως. Όχι, θέλω, δεν έχω κάποιο συμφέρον, κάτι μέσα στο μυαλό μου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το. Γι' αυτό δεν έχει το κόλλημα συγκίνηση. Και πρέπει να έχει και θα γίνει αυτό με δράσει. Εγώ συμφωνώ με τι δράσει που λέτε όλοι, οργανώνουμε δράσει και επανειλημμένω. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τη δημοτική παράταξη. Είναι μεγάλο λόγο αυτό γιατί πρέπει να συμφωνήσει σε πολλά θέματα. Αυτό δεν έχει να γίνει. Αλλά πρέπει όπω είπα να ξεκινήσει και να πείσει για το σκοπό του. Στην επόμενη φορά, είναι σπίτι και μανία. Τώρα μην μιλάνε πάνω στο παπαρίδα και κάνουν χαβαλέ τους, αλλά είναι σπίτι και μανία. Δηλαδή είναι έτοιμα κάποιος να τα πάρει κοντά. Ξέρουν πράγματα που δεν τα ξέρω εγώ μέσα. Μέχρι και τα μικροσυμφέροντα μέσα στο παπαρίδα. Τα συζητάνε μεταξύ του. Η νεολαία μιλάμε κόστος και κάτω. Δεν μας έχει παρατρέει όμως ούτε ένα τηλέφωνο. Κοίταξε, δηλαδή με όλα αυτά, εγώ το ανοίγω τώρα, έτσι. Όχι, εγώ το ανοίξω. Συγγνώμη, στο θέμα είναι. Στο θέμα είναι. Με όλα αυτά, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, ο τρόπος της αντίδρασης είναι όχι χαλαρός, όχι υποτονικός. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχουμε περιοριστεί οι περισσότεροι, για την πλειοψηφία μιλάω τώρα, κατεξαίρεσαι, έχουμε περιοριστεί όλοι σε μία, ας πούμε, αντίδραση του σαλονιού, της ονομαστικής, μισό λεπτό. Μα έτσι είναι. Έτσι πράγμα, έτσι πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως είναι ένα θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσο να πω, θα πω,
Βάλαμε ένα καλό θέμα που είναι η εμερίδα. Ο προκαλέσουμε τον κόσμο για να θέσουμε τέσσερα βασικά ζητήματα. Ωραία, και καλή δουλειά που έχουμε τώρα. Όσον αφορά αυτό το θέμα που θέθηκε σήμερα, με το αν κατεβάσουμε ως κίνηση ένα. Εάν μεταξελιχθούμε σε έναν συνδυασμό δημοτικό, καταρχήν αυτό να πούμε το εξής. Σήμερα δεν έχει αποφασιστεί. Ένα. Δεύτερο, πόσο μάλλον δεν έχει προαποφασιστεί. Και αυτό θα ξαναλύσουμε. Τρίτον, το θετικό είναι αυτό που ο κύριος Λευτέρης, ότι έτσι που αποκτά μια τεχνική υπόσταση και ο άλλος αναγκάζει να ξακούει. Υπάρχουν όμως και κάποια αρνητικά, όπως υπάρχει χρόνος για να ασχοληθούμε. Δεύτερον, μπορούμε να βρούμε τόπιους τόσους ώστε να στηρίξουν ένα τέτοιο στο δίλητο. Τρίτον, το πιο βασικό το ρίσκο είναι αυτό που... Γιατί δεν κάνω σπάμε να ρίξεις κάτι. Το πιο σοβαρό είναι αυτό που... Γιατί δεν κάνω καθόλου. Γιατί. Την επόμενη φορά, γιατί δεν είναι σαν σχόλια. Δικαίωμα λόγου έχω δώσει είναι από την αρχή της διαδικασίας για να μπορούν να ακούν. Ότι να κάνουν πάνω, όλοι ήρθαν εδώ πέρα. Όσοι ήρθαν. Ότι πέστε κάτω, πέστε κάτω. Για να μιλήσω δεν ολοκληρώσω. Λέω, πέρα ότι βλέπω από το σημερινό, πέρα ότι το θεωρητικό του πρώτου είναι ότι αποτέλεσε την ειδικότητα, έχουμε να δούμε κάποια θέματα. Πρώτον, με το αν υπάρχει ενθέσιμο χρόνο από κάποιον να τρέξει μια διαδικασία σε εποχές κρίσης όπου ο καθένας δεν έχει επιβιώσει. Ένα. Το δεύτερο, αν μπορούμε να βρούμε ικανό αριθμό ντόπιων οι οποίοι ασχολούνται με το δεύτερο, το οποίο εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε. Τώρα πρέπει να το περπατάς πολύ. Ναι, και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο. Είναι το πιο σημαντικό αυτό που όλα που πω. Αυτό θα έπρεπε να δημιουργηθεί από την ανάγκη του κόσμου. Ο κόσμος δημιουργείται αυτή την ανάγκη για το οτιδήποτε. Δηλαδή, η κίνηση ενεργών πρωτών εργασίου δημιουργήθηκε από την ανάγκη του κόσμου να υπάρξει κάποιος ο οποίος να πει κάτι. Δηλαδή, βρεθήκαμε στην Οφενία μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα και είπαμε, ρε παιδί μου, αφού εμείς οι 20 λέμε τέτοια πράγματα, δεν οργανωνόμαστε να το δώσουμε μια μορφή. Δηλαδή, με το Λάκη και το καλοκαίρι μίλησαμε, με σένα μίλησαμε, και είπαμε ξαφνικά, δεν το κάνουμε. Δηλαδή, από ο κόσμος δημιουργεί. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ερευνητικά αν όντως ο κόσμος έχει ανάγκη για ένα δύο πράγματα. Το διεκπράσαμε μια άποψη. Το διεκπράσαμε μια άποψη. Το διεκπράσαμε μια άποψη από 3-4 άτομα. Δεν παράγει ο κοινωνικός. Εγώ βάζω κάποια θέματα. Σε καθαρίζω τα λίγο. Και πρωτεύω για μένα είναι η κίνηση και στο δεύτερο μέρος του μυαλού μου είναι αν είχε σκεφτεί. Για μένα είναι η κίνηση είναι τη μερίδα, είναι η μερίδα που θα βάλει σοβαρά αισθήματα με πέντε επιστήμονες. Σπυρό, να κάνω μια διακοπή. Πέντε τη μερίδα, συμφωνώ για τη μερίδα που έχει πολλές φορές, να λάβουμε τη γλώσσα του Άγιου. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση για να καταλήξουμε σε μια οργανωμένη κυβέρνηση. Όχι τι κινήσεις είναι αυτές. Να γίνουμε πιο γνωστοί. Όχι πώς δεν είμαστε γνωστοί, να πούμε τις θέσεις μας ακριβώς και να πάμε αυτό που λέμε χέρι με χέρι. Να δούμε και λίγο να δούμε και την πραγματικότητα, η οποία πλέον έχει γίνει, όχι σκληρή, έχει γίνει απάνθρωπη. Έτσι ο καθένας σήμερα ημέρα παλεύει να επιβιώσει. Δηλαδή αυτά τα δείτε, τα δείτε υπόψη μας. Μην συζητάμε απλά, συζητάμε και εμείς σήμερα τώρα που περνάει η ώρα. Πόσες φορές μπορούμε να βρεθούμε μεταξύ μας, επειδή θέλω να φύγω και θα μου πείτε και εμένα να πω κάτι και επειδή ήρθα εδώ πρώτη φορά, ας πούμε, με έναν τρόπο είδα πώς και μπήκα έχοντας ακούσει για την κίνηση πολιτών το καλοκαίρι, θέλω να ξεκινήσω έτσι μια περιγραφή, ας το πούμε. Έτυχα σε ένα ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο το καλοκαίρι που έγινε πάνω στο Σπαρτοχώρι και πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Είδα μια δημοτική αρχή με τη συμπολίτευση όλη και την αντιπολίτευση να μην έχει κανείς λόγο για τίποτα,
να μην υπάρχει καμία θεσμική διαδικασία και έλλειμμα δημοκρατίας. Στο τέλος, τα ερωτήματα που μπήκαν από τους πολίτες, όπως κάποια χωροταξικά που έβαζαν, να μένουν αναπάντητα και να έχουν άγνοια. Και στο τέλος να σηκώνονται όλοι και να ψηφίζουν, χωρίς να ξέρουν γιατί έχουν ψηφίσει. Και επειδή έγινε σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο και μία αναδρομή για πεπραγμένα, τουλάχιστον εμένα ως πολίτη, γιατί δεν είμαι Μεγανησιώτης, Όγαμπρος είμαι, έτσι, που ζει ένα μήνα το χρόνο, ούτε θα ήθελα να μιλήσω, ούτε θα, δεν υπήρξε καμία διευκρίνηση σε τίποτα. Πήγα για να ακούσω 5 πράγματα, αντίθετα έφυγα με 10 ερωτήματα παραπάνω και τελικά αυτό που διαπίστωσα από μία και μόνη φορά, οι αποφάσεις λαβαίνονται είτε γιατί υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σκοπιμότητα κάποιων ανθρώπων, προσωπική εκτίμηση χωρίς να ξέρω τίποτα, έτσι, είτε επειδή υπάρχει άγνοια και ανικανότητα των όσων ασχολούνται, γιατί δεν θέλουν να ασχοληθούν για πολλούς και διαφόρους τρόπους. Αυτό αργότερα μεταξύ καφέ και ποτού συζητείται ευρέως. Δηλαδή η κίνηση αυτή έχει χώρο, έχει μεγάλο χώρο. Πιστεύω ότι δεν ξέρετε τη δύναμή σας. Δηλαδή ότι αν βγείτε προς τα έξω επικοινωνιακά πιο δυναμικά, ότι υπάρχει τεράστιο έδαφος να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι εγώ έμαθα, ας πούμε, για αυτή την κίνηση προχτές εδώ που κάναμε στην παράταξη με τον Άκη και το είπε ο Άκης. Τόσοι Μεγανησιώτες είχατε, δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή πιθανόν και εσείς οι ίδιοι, μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχετε της καθημερινότητας, 5 τηλέφωνα ο καθένας σε 5 γνωστούς που έχει για να συσπυρώσουν μια τέτοια προσπάθεια. Αυτή η κίνηση πιστεύω ότι αν ακολουθήσει έτσι κάποιο δρόμο να συσπυρώσει κάποιο κόσμο και να τον ενημερώσει, θα διωγγωθεί. Οπότε είναι μοιραίο και η μετεξέλιξή της σε δημοτική παράταξη. Δεν μπορεί να παραμένει ως κίνηση από την κριτική πλευρά και μόνο ή της υποβολής προτάσεων, οφείλεις να μετεξελιχθείς μετά. Και κάποιοι άλλοι οφείλουν να είναι η άλλη ενεργή κίνηση πολιτών, η οποία θα ελέγξει, η οποία θα ελέγξει και τους συγκεκριμένους. Η ζωή είναι αυτή και αυτή είναι η υποχρέωση του κάθε πολίτη, έτσι. Σήμερα είσαστε εσείς, είμαστε εμείς σε αυτή τη θέση να ελέγξουμε κάποια πράγματα. Αύριο μεθαύριο κάποιοι άλλοι θα είναι στην αντίστοιχη θέση να ελέγξουν εσάς, που θα υλοποιήσετε και πιθανόν να πάρετε τη μαρχία, που το βλέπω πολύ σίγουρο αν γίνει κάποια τέτοια κίνηση. Γιατί εκείνο που είδα είναι μια απογοήτευση του κόσμου και κυρίως όσον αφορά το έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί να είναι 5-6 δημοτικοί σύμβουλοι να μπαίνει ένα ερώτημα από ένα πολίτη. Εκείνο πάλι που μου έκανε εντύπωση, ότι ο έλεγχος ασκήθηκε από τους Μεγανησιώτες, που δεν ήταν δημοτικοί σύμβουλοι από κάτω και μπαίναν τα ερωτήματα και δεν ήξερε κανείς να απαντήσει, να τους πει κάτι. Η αντιπολίτευση φώναζε χωρίς να προτείνει τίποτα και χωρίς να λέει, δηλαδή μια κατάσταση χαώδης. Τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος και ο καθένας, εκτός από τον κάθε πολίτη που οφείλει να ακούει, δεν μπορεί μια θεσμική κίνηση, μια κίνηση τέτοια να την απορρίπτει και να λέει «Δεν σε αναγνωρίζω». Είναι συνταγματικό δικαίωμα του καθενός, της κάθε κοινωνίας, τοπικής, να κάνει μια κίνηση και να έχει κάποιο ρόλο, εφόσον εκπροσωπεί κάτι διαφορετικό και οφείλει να έχει βήμα και να οφείλει να έχει και λόγο. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το βγάλετε προς τα έξω, ότι ποια είναι η αντιμετώπιση από τη Δημοτική Αρχή απέναντι στην κίνησή σας. Και μία ιδέα έτσι που μου ήρθε, αυτό που λέτε, το να διοργανωθεί κάποια ημερίδα στο Μεγανής, να κάνετε κάποια παράσταση, πιθανόν να συμφωνήσετε και 10-15 άνθρωποι να συγχρονιστείτε με μία μέρα που έχει Δημοτικό Συμβούλιο και να επιβάλλετε την άποψή σας. Το ότι δεν δέχεται ο άλλος, που είναι κάτι αντιδημοκρατικό, δεν πρέπει να το αφήνεις έτσι και να περιμένεις την ψήφο σου για να ανατρέψεις μία τέτοια λογική. Οφείλεις να επιβάλλεις τη δημοκρατία σε εκείνο το χώρο που αποφασίζει για σένα. Έτσι αυτό δεν είναι. Να σε καλά. Άκη, σόγα προς καλά τέλη. Για να είναι μέσα, να πάρεις την πόρτα και αυτό. Η εμπειρία δεν κρίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στη διαδρομή και ως σωστό. Για αυτό είναι η δημοτική παράταξη.
εξάλλου η πορεία της κίνησης, η διαδρομή δηλαδή, δεν αναιρεί την κομματική παράταξη. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να μείνουμε στη διαδρομή. Και η διαδρομή για μένα είναι, έχει δύο βήματα. Μαζικοποίηση, συζήτηση ζήμωση προτάσεων και στο τέλος πρόταση. Για το θέμα. Αυτή τη στιγμή στο μηχανήσι, ένας τρόπος, αυτή τη στιγμή στο μηχανήσι, δεν μπορεί μια κίνηση, να το πω έτσι, να είναι έξω από την επικαιρότητα από αυτά που συμβαίνουν στο μηχανήσι και όταν απασχολούν την κοινωνία του μηχανήσι, σοβαρά θα είναι. Αυτή τη στιγμή απασχολούν πάνω σε κάποιο μηχανήσι, έτσι είναι ένα βιολογικό φαντάσμα. Είναι δυνατόν η κίνηση μεταφύση να περάσει έτσι. Πρέπει να βάλει τις προϋποθέσεις εκείνες, ώστε να ασχοληθεί και μάλιστα στο μηχανήσι. Άρα είναι υποχρεωτικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πάμε για να πάμε σε μια συγκέντρωση, σε μια ημερίδα για τουλάχιστον για το βιολογικό στο μηχανήσι. Είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Δεύτερον, η ατομικότητα, πολύ καλά είπε ο Σπύρος ότι είναι ένα μειονέκτημα στην εποχή μας, δεν είναι και λύση. Η λύση δεν δόθηκε ποτέ και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα μέσα από το ατομικό, μέσα από το ατομικό. Και πρέπει να βρίσκουμε τον χρόνο, ο οποίος είναι πολύτιμος και δεν μας αφήνει και η ψυχολογία, αν δεν ξέρω τι κατάφερε, να ασχοληθούμε με το θέμα. Με τα κοινά. Και αυτό θα το δώσουμε να το καταλάβουμε και όλοι. Η λύση δεν είναι να καθόμαστε στο σπίτι μας και να ξέρουμε τη μοίρα μας ή να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να πούμε να μας ικανοποιηθούν. Τι είναι αυτό. Να μην χάσουμε διαδρομή. Πρώτα, σημασία είναι η διαδρομή, όχι ο στόχος. Η διαδρομή τι είναι, βασικοποίηση, συζήτηση, πρόταση. Αυτό είναι. Και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε εκτός από όλα τα που ακούστηκαν οι προτάσεις, τουλάχιστον στην επικαιρότητα. Δεν μπορεί όλο το μηχανήσιο να αποκαλεί για τους πληροφορικούς και εκείνους να είναι αγών. Ή το νερό. Ή το νερό, για το νερό να λέμε και εγώ τώρα, αν το πάμε ιδιώτες θα... Δηλαδή, αν δεν μπορέσουμε να πούμε στο παιχνίδι αυτό που αυτή τη στιγμή αποσχολούν την κοινωνία, κάνουμε και μέσα από το κοινωνικό σωμά. Πρέπει από τον παιδικό στο γενικό. Δηλαδή, η κίνηση θα έχει ένα αποτέλεσμα. Η προτάσεις θα έχει ένα αποτέλεσμα. Ας μην μου να πάω εδώ πέρα που έχω ένα για το πιο παιδικό, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ενημέρωση. Ποιο είναι το ιστορικό, πού είναι το θέμα, πού είναι οι μελέτες, πού είναι η χρηματοδότηση, πού κολλάει το θέμα. Υπάρχει ένας περιφερειακός που σέρνεται. Υπάρχουν θέματα στο μεγαλύτερο, τα οποία είναι σέρνονται χρόνια, δεκαετίες. Πολεοδόμηση των οικισμών, σχοά, βιολογικό, που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, που αναπτυσσόμαστε. Α γίνει μια ομάδα βιολογικών ατόμων και α πάρει ένα θέμα και α κάνει μια ημερίδα για το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε αυτό που λέμε ας πούμε, αυτή τη στιγμή στα σκουπίδια στο μεγαλύτερο. Ξέρουμε όλοι εδώ πέρα το ιστορικό, πού είναι τα σκουπίδια, ποιο το έχει το οικόπεδο, ποιο είναι η ιδιοκτησία, ποιο το πήρε, πού είναι οι μελέτες, πού είναι θέμα. Να μπει μια ομάδα λοιπόν δύο ατόμων στριών και να πει αναλαμβάνω τον βιολογικό καθαρισμό. Και να κάνει μια ημερίδα η κίνηση για τον βιολογικό καθαρισμό. Και να πιέσει. Να κάνει να βγάλει μια επιτροπή, να πάει στα υπουργεία, να πάει στις χρηματοδοτήσεις, να δει τι γίνεται. Θέλω να πω, ας πιάσουμε ένα θέμα, δύο θέματα, τρία θέματα, να δει μια ομάδα να τα δουλέψει, να γίνει μια ημερίδα πάνω σε αυτά τα θέματα και να δείξει ένα αποτέλεσμα. Όταν αναλογόμαστε συνέχεια στις συζητήσεις, τη μαζικοποίηση, τη δημοκρατία, ο διαχωρισμός κτλ., νομίζω ότι εντάξει, καλά είναι αυτά, πάρα πολύ ωραία. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Και αποτέλεσμα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στο Μεγαλύση είναι θέματα που χρονίζουν και τα οποία τα ανοίγει, ας πούμε, ο Δήμαρχος κατά το δοκούν. Αυτό είναι. Φοδάκης. Μια κουβέντα. Πάω σε αυτά που πω, Αντρέας. Ειλικρινά, όλα αυτά που έχουν υποθεί από τους περισσότερους, για να μην πω από όλους, είναι θέματα τα οποία στην κίνηση τα έχουμε συζητήσει άκη και επανειλημμένως. Δεν είναι δηλαδή ότι μας διαφεύγει και δεν έχουμε την ικανότητα να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα τα οποία απασχολούν το μεγαλύτερο. Ήρθα βέβαια με σκοπό να μην πω αυτό που θα πω τώρα. Έχουμε μείνει βέβαια λιγότεροι, αλλά πρέπει να λέμε και τις αδυναμίες μας. Δηλαδή, εγώ το είπα πριν αρχή, προκάλεσα. Αν δεν κάνουμε αυτοκριτική, αν δεν κάνουμε αυτοκριτική του χρόνου, δηλαδή να μας παραχωρήσει πάλι τον χώρο εδώ πέρα και θα λέμε σχεδόν μία από τα ίδια. Και για να μην παρεξηγηθώ, ας πούμε, ή για να μην είμαι, ή για να μην είμαι μονόπλευρος, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται, ας πούμε, στον πύρονα. Εγώ έχω την αίσθηση, επειδή
Εγώ έχω την αίσθηση λοιπόν, επειδή ζητάω πληροφόρηση για το τι γίνεται σχεδόν πανελλαδικά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κακό όλων αυτών των ομάδων, είτε αυτή η ομάδα λέγεται το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, είτε αυτή η ομάδα είναι αυτή η ομάδα που μαζεύεστε εσείς στο Βύρονα ή στη, πες το, στη Θαμελίσια, στην Κηφισιά, εκεί δίπλα που μένω εγώ, ας πούμε, κτλ. Είτε είναι αυτή η κατάσταση που περιέγραψε εδώ ο Τάσος πριν από λίγο σε ξεδημαρχιακό επίπεδο, τι συμβαίνει λοιπόν. Ενώ τίθενται τα θέματα ώρα, υπάρχει μία αδυναμία ως προς την αξιολόγηση, ως προς την προτεραιότητα, ως προς την δρομολόγηση και ως προς το αποτέλεσμα. Παράδειγμα, μίλησες προηγουμένως εσύ, όταν ήσουν εδώ πίσω, και είπες, νομίζω, τι είπες, για να κάνουμε ένα φυλάδι, νομίζω, κτλ. Ξέρεις από πότε το έχει πει ο φίλος μας εδώ ο Μάκης αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσο πιο προχωρημένη ήταν η άποψη του Μάκης σε σχέση με το φυλάδιο. Μέχρι μπλουζάκια είπαμε να βγάλουμε. Μπλουζάκια, τα έχει έτοιμα ο Μάκης. Μπλουζάκια. Άλλο να βγεις με τα μπλουζάκια της κίνησης και να μοιράσεις τα φυλάδια, θα έπρεπε να φοράς ένα πουκάμισο το τέτοιο που φοράω εγώ ή αυτό το φοράς στο σκούρο που φοράς εσύ. Όλα αυτά λοιπόν, όλο αυτό το χρόνο έχουν υποθεί. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, Αντρέα, που με κοιτάει έκπληκτος και δευτέρη, μία αδυναμία σύνθεσης όλων αυτών, αξιολόγησης, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και στη συνέχεια αποτελέσματος. Με ένα θέμα με το οποίο διαφωνώ έντονα με τον Τζάδε που το μάθει στη συνέχεια, το έστειξε πριν από λίγο, νομίζω, ο Λευτέρης, ο Αντρέας, δεν θυμάμαι ποιος. Το επικοινωνιακό. Παιδιά, λέω το επικοινωνιακό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο Μάτς έχει δει και έχει πει, αδιαφορώ για το κομμάτι, για το επικοινωνιακό. Το πώς θα επικοινωνήσεις κάποια θέματα, Άκη, το πώς θα τα επικοινωνήσεις σε σχέση με την επικαιρότητα για να μπορέσεις να διεισδύσεις, για να ανοίξεις την αρχή. Αυτό δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα. Τι θα ανοίξεις, το παράθυρο θα ανοίξεις την αρχή. Θα πεις από φεγγίκι να πούμε. Το επικοινωνιακό κομμάτι λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η ομάδα λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη, όπως και οι περισσότερες ομάδες πανελλαδικά, γι' αυτό μου πέθανε χάλια να πούμε, έχουν αυτό το πρόβλημα. Μαζεύονται, λένε και φεύγουν χωρίς να υπάρχει ούτε συμπέρασμα, ούτε προτεραιότητα, ούτε τι θα πούμε την επόμενη φορά, ούτε τι θα κάνουμε για το συγκεκριμένο. Τίποτα, μια κατάσταση στον αέρα. Είμαστε κι εμείς λοιπόν μια ομάδα τέτοια μέσα στον ελλαδικό χώρο και πιθανόν έτσι να μπορούμε τέτοιες δυνατότητες να έχουμε να λειτουργήσουμε κι εμείς. Αν ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, ποιος είπε προηγουμένως ότι υπάρχει κενό μεγάλο για την κίνηση. Είπες ότι υπάρχει κενό μεγάλο αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ιστορία δηλαδή μπορούμε να αφήσουμε και να γράψουμε, ας πούμε, στο Μαγιανίσι. Ειλικρινά. Αυτά. Για ψέματα κατηγορία. Ναι, ναι, ναι. Έχω μάρτυρες. Έχω μάρτυρες. Έχω μάρτυρες. Έχω μάρτυρες. Έχω μάρτυρες. Εκεί που βάζω θέμα είναι στο τι ορισμό δίνουμε στην επικοινωνία. Η επικοινωνία για μένα δεν είναι το φαίνεστε. Είναι η πράξη, η παρουσία μας του Ανδρέας στα δημοτικά συμβούλια. Ανέλησα εγώ τι σημαίνει επικοινωνία και μου κάνεις τώρα με επιτίθεση. Ανέλησα εγώ. Ρώτησε σε μένα τι σημαίνει για μένα η επικοινωνία. Είσαι μονόπλευρος. Μα είσαι μονόπλευρος. Δεν κάνει σύνδεση. Δεν είναι τη στιγμή τώρα αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό δικό μας. Αυτό να το συζητήσουμε τι σημαίνει η επικοινωνία. Είστε και εξαγκάσια. Το συζητήσουμε λοιπόν την Πέμπτη. Το θέτω εγώ σαν θέμα προτεραιότητα. Ταυτόχρονα τοποθετούμε. Νομίζω ότι η κουβέντα που είναι σήμερα εδώ ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική, σοβαρή, δίνει διέξοδο μας. Σε εμάς που είχαμε ασχοληθεί λίγο περισσότερο γραμματεία, μας δείχνει και τη διδακτικά να βλέπουμε πολύ περισσότερο και δείχνει και το πώς πάμε παραπέρα. Έχουν δει πολύ σοβαρές προτάσεις. Επαναλαμβάνω. Το βασικό θέμα, το πώς επικοινωνούμε την παρουσία μας προς τα έξω και τις απόψεις μας προς τα έξω, είναι
σημαντική, είχαμε σημαντικό έλλειμμα σε αυτό το τομέα σίγουρα και πρέπει να το δούμε με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα στο μέλλον. Επικοινωνία σημαίνει κατά τη γνώμη μου αυτή η σοβαρή συγκροτημένη παρουσία της κίνησης σε συγκεκριμένα θέματα. Και ακουστήκαν εδώ πέρα τι να κάνουμε. Πολλά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του Ανδρέα να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντα μας ευνηδιάζει, ναι, να έχουμε τη δυνατότητα να εμφανιστούμε. Μπορεί να μπορούμε να πάρουμε μέρος σε όλα τη συζήτηση όλων των θεμάτων, αλλά 3-4-5 θέματα που είναι σημαντικά να επικεντρώσουμε στο διήλιο, να τα μελετήσουμε και να εμφανιστούμε. Με προτάσεις. Και με προτάσεις. Και με προτάσεις. Αυτό είναι επικοινωνία. Επικοινωνία είναι να πούμε ότι ο Τάσος λέει δεν μας ήξερε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε καλά. Το λέω και εγώ. Σε σχέση με την επικοινωνία. Το λέω και εγώ. Δεν διαφωνώ. Ναι, δεν διαφωνείς, αλλά διαφωνείς πιο κάτω ή πιο πάνω. Δεν διαφωνείς, αλλά διαφωνείς. Θα προχώρω τώρα. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να υποθεί, να τα μαζέψουμε για να προχωρήσουμε. Βαλέα. Όχι, δεν έχει ξεχάσει. Δεν έχει ξεχάσει. Καταγραφή. Μια καταγραφή θεμάτων που θα ασχοληθούν στην Πέμπτη. Επαναλαμβάνω. Ένα τέταρτο, παιδιά. Φεύγει το ταξιά σα. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ. Σιγά σιγά να το. Ναι, να κάνουμε μια σπέρα. Γεια σα. Θετικό απολογισμό. Οι αδυναμίες που τονιστήκανε έχουν να κάνουν κυρίω και με τον τρόπο που έχουμε επαφή με το μεγαλύτερο και πώ επικοινωνούμε την παρουσία μα προ τα έξω. Μάλλον περισσότερα πράγματα απαιτεί το μεγαλείς και ο κόσμος από εμάς. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Ο προβληματισμός αν θα γίνουμε δημοτική παράταξη και πόσο θα γίνει και πότε θα γίνουμε δημοτική παράταξη υπάρχει σε πολλούς από εμάς και μπαίνει να το δούμε σοβαρότερα στη συνέχεια. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι στόχος. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι στόχος. Είναι ένα θέμα. Ένα συζήτηση, σοβαρή συζήτηση. Όμως είναι. Και δυνατότητες. Και δυνατότητες. Προφανώς. Η δυνατότητα είναι. Η μας είπε ότι έχει το χώρο. Βασικό στοιχείο της συζήτησης. Έτσι μπορούμε να το κάνουμε ή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το ότι πιθανόν να πρέπει, ναι, μπορεί να πρέπει. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Βασικό ερώτημα στη συζήτηση. Πολύ σωστά, εγώ συμφωνώ απολύτως. Είναι έτσι όπως το είπα ο Τάσος. Δηλαδή, το από πάνω κάνω μια διακήρυξη και ελάτε μαζί μας. Είναι λυψό, δεν είναι το σωστό. Το σωστό είναι να βγει από κάτω από το πράγμα και σιγά σιγά ο προβληματισμός και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει η κίνηση, μια δημοτική παράταξη επίσης βγαίνει. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από κάτω. Συγκεκριμένα τώρα πράγματα. Υπάρχει μια γραμματεία. Την ενισχύουμε. Είναι οι 5-6 άνθρωποι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει να μπει στη γραμματεία από τους νέους. Είναι ήλιο. Ο Χάρης δεν είναι καν μέλο τη κίνηση ενεργών πολιτών. Όμω θα μπει στη γραμματεία. Για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Είμαι σαν τη Γιάννα Τσιγκανέλη. Δεν γίνεται να είναι συνεργαζόμενοι. Δεν μπορεί να γίνει γραμματέα. Μπορεί να γίνει γραμματέα. Αφή ο Κώστα. Και όποιος από τον γύρο μας μπορεί να παρακολουθήσει, θα είναι ένα από τα πρώτα. Ο Κώστας, ο Χάρης, ο Άγης, ας πούμε.
Υπάρχει μια σοβαρή πρόταση που εγώ έχω για την τραπέζα να υπάρξει από την ομάδα της γραμματείας μια λιμενής επιτροπή, πώς να λέμε, άμεσης δράσης. Άμεσης δράσης. Ας πούμε, τρόπο. Ναι, εκεί να έρθει. Δεν είναι στιγμής ορατό, όχι βέβαια, αυτό το κανονίσουμε εμείς την Πέμπτο. Λοιπόν, συμφωνούμε με το συγκεκριμένο, όποιος διαφωνεί να δούμε το πείτε. Αφού συμφωνούμε, το προτείνουμε εμείς. Το πρόσωπο που κολλάει δεν θα αντιστοιχεί. Αφού μας κάψει ο την εσωτερική οργάνωση της γραμματείας θα τη συζητήσουμε εμείς τον Πέμπτη και από εκεί και πέρα σε σχέση με το πρόσωπο που λέω εγώ, μισό λεπτό. Σε σχέση με το πρόσωπο που λέω εγώ, να μην καλαμπορίζουμε ας πούμε, αν πάρθει απόφαση ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, θα έχει μια συνέχεια. Αν είναι αρνητική τέτοια, και τι έχω να πω σε μια διαδικασία για να μιλάω με τον άλλον και τον παρακαλάω ή δεν ξέρω τι. Έχουμε υποθεί την πρότασή σου να προστείλει στο μηχανισμό. Α είναι. Εντάξει, έχει ανακτηματίσει δημαρχό. Όχι. Όχι. Θα σου πω εγώ μετά ποιο είναι. Για μην πέφτουμε τώρα. Μην δεν είναι θέμα. Θα σου πω εγώ μετά ποιο είναι. Η ουσία. Μάκη, κάνε. Εντάξει, αυτό πρέπει να συνδυαστεί όπως έχει και με κάποια άλλα πράγματα, όχι μόνο το φυλάδιο. Θα ήθελα να συνδυαστεί και με κάποιες φράσεις που θα υπάρχει κόσμο που θα θέλει να το δώσει. Ναι, ένα μάκι, αν λέει, εντάξει, πώς θέλει. Βιολογικό, πως τίποτε. Με έμφαση στο βιολογικό και στις υποδομές. Νερό, πως πρέπει να την προετοιμάσουμε και να δούμε να την πάμε. Λοιπόν, το site, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε στη συνέχεια και να δούμε ποια μπορούμε, ποια πρέπει και ποια μπορούμε να υλοποιήσουμε, γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είναι εντάξει, δεν μπορούμε να γίνουμε τροπική, μπορούμε να γίνουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε site, μπορούμε να το φτιάξουμε. Όλα αυτά. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική και πολύ